Μένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά. Κύριε Μάζη, θέλω να σας ρωτήσω για αρχή, αν πλέον είμαστε βέβαιοι, όσο βεβαίως μπορεί κανείς να προβλέψει και να είναι βέβαιος με τον Ερντογάν, ότι τελικά το καλοκαίρι δεν θα ήταν όσο ήσυχο είχε συμφωνηθεί ή φαινόταν ότι είχε συμφωνηθεί σε αυτό το περίφημο γεύμα στο Βόσπορο, στον Τολμά Μπαχτσέ τον Μάρτιο, καθώς εκτός από την ευθύτατη προσωπική επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη, έχουμε και την πρώτη ναύτεξ, έτσι, αύριο θα βγει ερευνητικό τουρκικό στην καρδιά του Αιγαίου. Ναι. Δυστυχώς παρακολουθούμε το ίδιο μοτίβο, αλλά κλιμακούμενο ως ημέρε, όλο και περισσότερο, συνοδευόμενο και από υπερπτήσεις, και μάλιστα σε κρίσιμα σημεία του Αιγαίου, όπως και της Αλεξανδρουπόλεως συγκεκριμένα, όπου στα 2,7 μίλια, δηλαδή σε πλήρη εθνικό εναέριο χώρο, είχαμε την ομή παραβίαση της τουρκικής αεροπορίας, η οποία θέλει να δείξει στους Αμερικανούς, γιατί όλο το παίγνιο γίνεται για αυτούς, ότι η Αλεξανδρούπολης, την οποία θεωρούν ασφαλή από τους Έλληνες και εντός της ελληνικής επικρατείας, δεν είναι καθόλου ασφαλής. Άρα επέλεξαν ένα λάθος σύμμαχο να στηρίξουν την ασφάλειά τους. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο είναι, ειδικά αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Ερντογάν, έχει, όπως ξαναείπα, δύο όψεις. Η πρώτη όψη απευθύνεται προς τους Αμερικανούς και πάλι, ότι κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να συζητήσω με τον κύριο Τάδε. Δηλαδή ήταν υποτιμητική η άποψή του. Ναι. Εγώ θα κάνω το πρόγραμμά μου, αυτό το οποίο πιστεύω ότι υπηρετείται εθνικά μου δίκαια, και εσείς μπορείτε να τον χειροκροτείτε όσο θέλετε. Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι από την άλλη μεριά, εν όψη αυτού του προβλήματος της Ουκρανίας που ξύνει, αν θέλετε, την κατάσταση, αυξάνει και την αξία τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία δεν είναι δεδομένη, τουναντίον είναι αυτή η οποία επιχειρεί και θα επιχειρεί πάντα να εξισορροπεί μεταξύ δύο πλευρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Μάλιστα, θα πω και το εξής. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει μια θαυμάσια ευκαιρία να την προτάξει απέναντι σε όλους τους συμμάχους του. Να πει ότι παρά το γεγονός ότι εσείς επιθυμείτε, διάβαζε, πιέζετε, κλείνει παρένθεση, για έναν έντιμο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας κτλ., η Τουρκία έχει αποκλείσει κάθε δυνατότητα για ένα τέτοιο διάλογο και δυστυχώς εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπερασπίσω την εθνική μου και εδαφική κυριαρχία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η πρώτη κίνηση στην οποία να προβεί η κυβέρνηση είναι ότι στην επόμενη παραβίαση ή υπέρπτυση από drones, ναι, να τα κατεβάσει επί τόπου, ούτως ώστε να στείλει ένα μήνυμα όχι προς την Τουρκία αλλά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και προς το ΝΑΤΟ, αφήνοντάς τους να κατανοήσουν ότι μετά το drone, το οποίο είναι μια επτάμενη μηχανή, είναι ένας χαρταετός σιδερένιος και τίποτε περισσότερο, θα ακολουθήσει μοιραία κλιμάκωση. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να ερμηνευθεί από πλευράς ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να αντιληφθούν ότι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο υπάρχει πιθανότης να εκραγεί η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, έτσι, κύριε Μάζη, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι η καλύτερη, εντός πολλών πολλών εισαγωγικών προφανώς, αφορμή που θα μπορούσε να δώσει κανείς στον Ερντογάν, αν υποθέσουμε ο Ερντογάν έχει ένα σχεδιασμό περαιτέρω εκτράχυνσης των ελληνοτουρκικών, προκειμένου να προβεί σε κάποια επιθετική ενέργεια και να ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε επειδή του ρίξαμε τον ντρόουν. Ξέρετε, αυτά επειδή καταγράφονται και τα στίγματά τους και η χωροθέτησή τους, και εκεί που δεν μπορεί κανείς να πει το παραμικρό, είναι όταν περάσει ένα σκάφος, όχι από τα 12, αφήστε τα 12, από τα 6 ναυτικά μίλια και κάνει υπέρπτυση πάνω από κατοικημένο έδαφος. Εάν αυτό συμβεί και η εικόνα πάει κατευθείαν εκεί που πρέπει να πάει, και στο ΝΑΤΟ και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί κανείς να πει στην Ελλάδα ότι κακώς έπραξε που υπερασπίστηκε την εθνική της κυριαρχία. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, σε σχέση με την συμπεριφορά που δείχνει ο Ερντογάν και αυτή τη νέα τακτική, υπάρχουν κάποιοι που αποτιμώντας το ταξίδι Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε μάλλον καλά τα πήγε, τον ενόχλησε, έφτασε στο σημείο να πει Μητσοτάκης γιοκ. Υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν τις χλιαρές έως ανύπαρκτες αντιδράσεις των συμμάχων μας κατά τα λοιπά, και λένε να ορίστε, δεν υπάρχουν δηλώσεις αλληλεγγύης υπέρ της Ελλάδας, απέτυχε το ταξίδι. Ποια από τις δύο εκδοχές σας φαίνεται πιθανότερη αλήθεια? Εγώ είχα εκφραστεί εξ αρχής και είχα πει ότι το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού και η ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με βάση, είπα, την αισθητική, την κοινοβουλευτική του Αμερικανικού Κογκρέσου, το θυμάμαι, και με βάση τα κριτήρια του Έλληνος Πρωθυπουργού της πολιτικής ορθότητος, ήταν ένα ταξίδι το οποίο βοήθησε γενικότερα την προβολή κάποιων ελληνικών θέσεων. Βεβαίως, όπως είπα, περίμενα να ακουστούν με πολύ αξιοπρεπή τρόπο κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, να ακουστεί η υπόθεση της επιθυμίας της Ελλάδος και της Κύπρου για να υποβάλει αίτηση Κύπρος για ανταξίτηση στο ΝΑΤΟ. Ναι. Θα φέρναμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Τουρκία. Αυτό θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε μετά. Ήταν κάτι που δεν έγινε. Όπως επίσης θα ήταν πολύ σκόπιμο να υποθεί καθαρά ότι αυτή τη στιγμή, και εφόσον η Ελλάς έχει ταχθεί χωρίς καμία συζήτηση υπέρ της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι της Ουκρανίας, απαιτεί την προστασία της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητος από την Τουρκία, η οποία θέτει σε κίνδυνο όλη την νατοϊκή προσπάθεια και την αμερικανική αλλά και την ευρωπαϊκή προσπάθεια για την επιθάσευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Έτσι έπρεπε να ακουστεί. Δεν ακούστηκε. Τι να κάνουμε. Κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας καληνύχτα.